Είναι ο συμπιεστής της νέας μεσήμερας στη Θεσσαλονίκη στην κατάσταση μόνιμης αμφίδρομης ζωής στα λιμοντουγκαρικά σύνορα. Το επενδυόμενο κεφάλαιο του συμπιεστή ανήκει στα 59 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αναβάθμιση του συνοριακού σταθμού ανέλθει στα 3,3 εκατομμύρια. Η εγκατάσταση της δυνατότητας μόνιμης αμφίδρομης ζωής παρέχει πλέον πρόσβαση στην αγορά της Βουλγαρίας, εξασφαλίζοντας από τις απαραίτητες υποδομές για την ανάπτυξη εμπορικών ευκαιριών στο άμεσο μέλλον. Σήμερα, μία από τις κύριες ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ενοποίηση της αγοράς φυσικού αερίου. Στη διαδικασία αυτή συμμετέχουν όλοι οι ευρωπαϊκοί διαχειριστές, όπως και ο ΔΕΣΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΔΕΣΑ λειτουργεί σαν καταλήτης στην υλοποίηση διεθνών έργων για μετακόμιση φυσικού αερίου, αναβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο τόσο την ασφάλεια τροφοδοσίας στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στην ανταγωνιστικότητα της αγοράς. Ένα τέτοιο έργο είναι ο Αδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου ΤΑΠ, ο οποίος αποτελεί εκ των πραγμάτων του ενόπιου διαδρόμου μετά από πολλά χρόνια διαβουλεύσεων. Για αυτό το τόσο σημαντικό έργο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, ο ΔΕΣΠΑ υπέγραψε πολύ πρόσφατα μια συμφωνία συνεργασίας, που σύντομα θα ανακοινωθεί και το νομικό μέγεθος της συμφωνίας αυτής, με την οποία θα αναλάβουμε τη λειτουργία και συντήρηση τουλάχιστον στην ελληνική επικράτεια του αγωγού, αλλά του συνεργαζόμαστε να δούμε και περαιτέρω έξω τα ελληνικά σύνορα. Τι έχουμε κάνει τους τελευταίους 12 μήνες? Έχουμε εστιάσει τις προσπάθειές μας στην υλοποίηση έργων που αυξάνουν τη στρατηγική σημασία και του ΔΕΣΠΑ και της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Τα πρώτα αποτελέσματα των πρωτοβουλειών ήρθαν τον Μάιο, όταν και ξεκίνησε η δεύτερη αναβάθμιση του σταθμού παραλαβής ευρωποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεγιστούσα. Ένα έργο προπολογισμού 158 εκατομμυρίων ευρώ και το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατασκευή, όπως έχετε ακούσει πολλές φορές, τρίτης δεξαμενής, με συνέπεια την αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας εγκατάστασης κατά 73%, αλλά και την αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων, το οποίο θα προσφέρει τη δυνατότητα λιμενικού πολύ μεγαλύτερου πλοίου με υλοποιημένο φυσικό αέριο. Σημαντικά έργα του ΔΕΣΠΑ που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας είναι η επέκταση παραγωγής ψηλής πίεσης στη Μεγαλόπολη Πελοποννήσου, η επέκταση προς τον ομό Ελβίας και το Αλιβέρι, αλλά και η σύνδεση των δηληστηρίων των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα. Το έργο της Μεγαλόπολης είναι προϋπολογισμού 109,7 εκατομμυρίων ευρώ και περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγού 167 χιλιόμετρων προς τη μονάδα των παραγωγής ζωής στη Μεγαλόπολη. Η επέκταση αυτή, εκτός των άλλων, θα επιτρέψει την εντολογική επέκταση του δικτύου στο Πελοπόννησο και των πόλεων της με τροφοδοσία νοικοκυριών και επιχειρήσεων στο μεξικό αέριο. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο Νοέμβριο ή μέσα στο Δεκέμβριο. Σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις. Η επέκταση προς το Αλιβέρι περιλαμβάνει την επένδυση 71,5 εκατομμυρίων ευρώ και αντίστοιχα κατασκευή αγωγού 92 χιλιόμετρων. Σκοπός και αυτού του έργου είναι η τροφοδότηση του εργοστασίου του ΔΕΗ με φυσικό αέριο, αλλά και η μελλοντική εξυπηρέτηση του νομού σε επίπεδο βιομηχανικών περιοχών και οικοκυριών. Η κατασκευή του αγωγού υψηλής πίεσης προς εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ Ελευσίνας και η τροφοδοσία του δηληστηρίου αποτελεί ένα έργο προϋπολογισμού 5,7 εκατομμυρίων ευρώ, που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2015. Το έργο θα αναβαθμίσει την ανταγωνιστικότητα του ομίλου, παρέχοντας τη δυνατότητα χρήσης συνότερη καυσίμου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της εγκατάστασης. Θέλω να σημειώσω ότι πρόσφατα συνδέσαμε και το δηληστήριο του αυτοπύλου με το Εθνικό Σύστημα. Πέρα αυτών, ο ΔΕΣΠΑ υλοποιεί και έργα συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνίας, όπως το έργο της αναβάθμισης του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού της εταιρείας, προϋπολογισμού 5,1 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναπτύσσουμε και ένα νέο έργο σε ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, προϋπολογισμού 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα δώσει στους χρήστες, εκτός της πλήρης ενημέρωσης για το τι συμβαίνει στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, αλλά θα δώσει και τη δυνατότητα της διαχείρισης δευτερογενής αγοράς φυσικού αερίου. Και οι χρήστες θα είναι σε θέση μέσω της λεγόμενης λειτουργίας Click and Go να εγχωρούν δυναμικότητες και να υλοποιούν πράξεις μεταπόλησης φυσικού αερίου. Επίσης, στις προτεραιότητες μας είναι και η ανάπτυξη του Small Scale LNG. Θα έχετε ακούσει πολλές φορές, είμαι σίγουρος ότι ο Υπουργός Ναυτιλίας θα έκανε κάποια κρούση σε αυτό το θέμα. Αυτή η ανάπτυξη θα προσδώσει νέα δυναμική στην αγορά του φυσικού αερίου,
θα αυξήσει τη χρήση την κατάσταση του σταθμού υπαρτιδευτικού σα. Και αυτό θα πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους. Αφενός μέσω της φόρτωσης βιτιοφόρων φορτηγών, γνωστό ως track loading, για μεταφορά ύφασης αυμαχισμένες βιομηχανίες και βιομηχανικές περιοχές. Και αφετέρου, μέσω της τροφοδότησης μικρών πλοίων με καύσιμο ύφα, γνωστό ως banking. Σύντομα, θα ανακοινωθούν από πλευράς ΔΕΣΠΑ σχετικές πρωτοβουλίες. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα σήμερα στέκεται σε ένα ενεργειακό σταθμοδρόμι, όπου υλοποιούνται μεγάλες και σημαντικές ενεργειακές επενδύσεις, καθιστώντας την περιοχή ιδανική για λειτουργία ενός κόμβου διαπραγμάτευσης ποσοτήτων φυσικού αερίου, το γνωστό ως GASCAR. Είναι βέβαιο ότι ο ΔΕΣΠΑ τα επόμενα χρόνια θα διαδραματίσει ένα κρίσιμο ρόλο αναφορικά με την εισαγωγή φυσικού αερίου στην Ευρώπη και θα αποτελέσει ένα κρίσιμο παράγοντα για τη διασφάλιση της ασφάλειας τροφοδοσίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Όχι, κάτσε μάνα μαζί μας, να καλέσουμε και τον Υπουργό κ. Υπουργέ στο βήμα πρώτα και μετά, επειδή μου είπαν ότι ενδεχομένως να έχετε ένα μικρό πρόβλημα με το χρόνο, θα κάτσετε μαζί μας ή θα δεχτείτε μερικές ερωτήσεις με την ομιλία και μετά. Πέρασε πάνω. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Περάστε στο βήμα να σας ακούσουμε. Με πολύ μεγάλη λοιπόν προσοχή που δεχόμαστε τον Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα ενέργειας, τον κ. Σημαντική Παγιωργίου. Και ένα χειροκρότημα. Καλημέρα, ευχαριστώ για τη θερμή ενεργειακή υποδοχή. Είναι προφανώς περισσότεροι αν όχι όλοι έχετε σχέση με την ενέργεια και βλέπω έτσι κι αλλιώς αρκετά γνωστά πρόσωπα του χώρου. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι πράγματι είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ σήμερα, γιατί θα συζητήσουμε ένα ζήτημα κομβικό τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον της χώρας μας. Όλοι σήμερα συμφωνούν πως οι επενδύσεις είναι το οξυγόνο, το καύσιμο που χρειάζεται η οικονομία μας για να κινηθεί προς τα εμπρός. Τώρα που τα δίδυμα ελλείμματα, το δημοσιονομικό έλλειμμα εννοώ και το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο, που για δεκαετίες ταλαιπωρούσαν την ελληνική οικονομία, αποτελούν παρελθόν. Και τα δίδυμα αυτά ελλείμματα του παρελθόντος μετατρέπονται μάλιστα σε δίδυμα πλεονάσματα. Τώρα το τραπεζικό σύστημα είναι θωρακισμένο και ισχυρό. Όπως απέδειξαν άλλωστε τα πρόσφατα stress tests της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συνεπώς, αναμενόμενο, θεωρώ, είναι ότι είναι σε θέση πλέον οι τράπεζες να παράσουν την αναγκαία ρευστότητα για νέες μακροπρόθεσμες επενδύσεις στους παραγωγικούς κλάδους και στην πραγματική οικονομία της χώρας. Τώρα που η Ελλάδα σκαρφαλώνει διαρκώς θέσεις στους διεθνείς δείκτες ανταγωνιστικότητας, γίνεται με σταθερά και αποφασιστικά βήματα μια σύγχρονη χώρα και κατακτά τη θέση που της αξίζει στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Μια χώρα υπερήφανη που σέβεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ούτως ή άλλως η Ελλάδα είναι αναπόσπαστο και ζωτικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα συνεισφέρει τα μέγιστα, θα έλεγα, αναλογιζόμενοι και την περίοδο που περνάμε, ώστε το οικοδόμημα αυτό να αποκτήσει ακόμη πιο στέρεες βάσεις για το μέλλον. Η χώρα μας, για όλους αυτούς τους λόγους, με πολύ μεγάλους κόπους και θυσίες εκ μέρους των Ελλήνων πολιτών, έχει πει μετά από πολλά χρόνια πολύ δυναμικά στον επενδυτικό χάρτη. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση. Δώσαμε μεγάλη μάχη για να την πετύχουμε. Και πρέπει πάση θυσία να τη διαφυλάξουμε. Γιατί η εμπιστοσύνη είναι η λέξη κλειδί για την προσέλκυση επενδύσεων. Όσο δύσκολο και επίπονο είναι να κατακτηθεί,
αλλά άλλο τόσο εύκολο είναι να χαθεί αν επιστρέψουμε στα ίδια λάθη του παρελθόντος. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τον ενεργειακό τομέα, που βρέθηκε αντιμέτωπος με στρεβλώσεις και καθυστερήσεις πάρα πολλών ετών. Με άμεσες και έμεσες επιπτώσεις, όχι μόνο για τον ίδιο τον τομέα, αλλά και για την ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Δώσαμε όμως σκληρό αγώνα, και το ξέρετε αυτό, 2,5 χρόνια τώρα, ώστε οι περισσότερες από αυτές τις στρεβλώσεις να αποτελούν πλέον παρελθόν. Το πρώτο βήμα φυσικά ήταν η εξυγίανση του κλάδου. Η βιωσιμότητα του συστήματος είναι πλέον εξασφαλισμένη. Παράδειγμα, ο κλάδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου το έλλειμμα αναμένεται με βάση τις επίσημες προβλέψεις του ΛΑΓΙΕ να φτάσει περίπου τα 2,5 δισεκατομμύρια στο τέλος του 2014. Το έλλειμμα αυτό τέθηκε υπό έλεγχο, πολύ σύντομα θα ισοσχελιστεί και μάλιστα θα αρχίσει να παράγει πλεόνασμα από το επόμενο έτος. Και όταν αυτό συμβεί, το 2015, θα εξετάσουμε το βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης αυτού του πλεονάσματος. Δεύτερον, στον ευρύτερο κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος λειτουργεί ήδη από το περασμένο έτος υπό νέες βάσεις και με νέους καθαρούς όρους ανταγωνιστικής λειτουργίας. Με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, το μεταβατικό νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, έχουν ήδη εξοικονομηθεί πάνω από 110 εκατομμύρια ευρώ στο σύστημα, σύμφωνα με στοιχεία της ΡΑΕ. Και τα ωφέλη θα είναι ακόμη μεγαλύτερα από το επόμενο έτος. Οπότε και η συνολική αυτή μεταρρύθμιση ολοκληρώνεται με την έναρξη των δημοπρασιών τύπου ΝΟΜΕ, που απελευθερώνουν τον ανταγωνισμό στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού και την αναδιοργάνωση του μηχανισμού διασφάλισης επαρκούς ισχύου, που δημιουργεί νέους κανόνες διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού στην παραγωγή ενέργειας. Αναπόφευκτα, το επόμενο βήμα είναι η συνέχιση και η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Πέρα από τη στρατηγική απελευθέρωση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρισμού, προχωρούμε στην πλήρη αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας της ΑΓΑΣ και στο φυσικό αέριο. Πολύ σύντομα, τις επόμενες 2 εβδομάδες, κατατίθεται στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, που προβλέπει τα επόμενα βήματα για το σταδιακό και συντεταγμένο άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου μέσα από την κατάργηση των τοπικών μονοπωλίων. Έτσι, ώστε η ανάπτυξη του ανταγωνισμού να δημιουργήσει νέες επενδυτικές ευκαιρίες και να δώσει στον καταναλωτή μεγαλύτερη ελευθερία, περισσότερες επιλογές και βελτιωμένες υπηρεσίες. Όπως ακριβώς γίνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες που ήδη απολαμβάνουν τα ωφέλη της απελευθερωμένης αγοράς, με χαρακτηριστικότατο παράδειγμα τη γειτονική μας Ιταλία. Παράλληλα, συνεχίζονται βάσει προγράμματος οι αποκρατικοποίησεις στον ενεργειακό τομέα και ειδικότερα οι επενδύσεις που αφορούν στα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Ώστε τώρα που ξεφεύγουμε από την ενεργειακή απομόνωση και αναβαθμίζουμε το γεωπολιτικό μας ρόλο ως πύλη εισόδου για τα δίκτυα ολόκληρης της Ευρώπης, τα έργα υποδομών και διασυνδέσεων που είναι αναγκαίο να υλοποιηθούν, ισχυροποιούν ακόμη περισσότερο τη θέση μας στον ενεργειακό χάρτη. Και κυρίως γιατί αυτά τα έργα, τα οποία είναι τόσο σημαντικά γεωπολιτικά, δεν έχουν καμία επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό. Το αντίθετο. Οι διασυνδέσεις των Κυκλάδων και της Κρήτης επιταχύνονται και αναμένεται να μειώσουν τις επιβαρύνσεις αλλά και ταυτόχρονα να ανακουφίσουν καταλητικά
τον Έλληνα φορολογούμενο. Παράλληλα, η περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών στο φυσικό αέριο που επιτυχάνεται με την υλοποίηση του αγωγού ΤΑΠ και την αναβάθμιση του τερματικού σταθμού της Ρεβιθούσας, όπως ήδη αναφέρθηκε, LNG σταθμού, αυτομάτως επιφέρει μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια και δημιουργεί συνεπώς τις κατάλληλες συνθήκες για περαιτέρω συμπίεση και στην τιμή του φυσικού αερίου. Η αναβάθμιση των ενεργειακών μας υποδομών, η ενίσχυση και η απελευθέρωση της ενεργειακής μας παραγωγής, αλλά και η ενεξελίξη έρευνας υδρογονανθράκων στη χώρα μας, αλλά και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο, σημαίνουν ξεκάθαρα τη γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας μας. Γιατί σε ένα περιβάλλον που για την ευρύτερη περιοχή μας χαρακτηρίζεται από αστάθεια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα φυσικά την πρόσφατη Ουκρανική κρίση, αλλά και την ένταση στη Μέση Ανατολή, η χώρα μας αναβαθμίζει το ρόλο της ως εγγυητή για την ενεργειακή ασφάλεια όλης της Ευρώπης. Και αυτό δεν είναι κάτι που ισχυρίζομαι εγώ ή η κυβέρνηση, είναι κάτι το οποίο το λένε όλες οι διεθνείς εκθέσεις. Η Ελλάδα λοιπόν αναδεικνύεται πλέον σε ένα αναδυόμενο ενεργειακό κέντρο και κρίσιμο σταυροδρόμι των δικτύων μεταφοράς ενέργειας που ενώνουν τα Βαλκάνια με τις πηγές τροφοδοσίας και από εκεί οδηγούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι λοιπόν η συνολική εξυγίανση και οι μεταρρυθμίσεις στον ενεργειακό τομέα που φέρνουν τις μεγάλες επενδύσεις που ήδη έχουν δρομολογηθεί, προχωρούν και αναβαθμίζουν το πρόσωπο της ενεργειακής αγοράς της χώρας μας. Έχει φτάσει όμως η στιγμή, μετά από 2,5 χρόνια, που θα πρέπει μαζί ταυτόχρονα να δούμε και ποιοι ήταν αυτοί που έδωσαν τη μάχη και τον καθημερινό αγώνα για την απελευθέρωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και την τόνωση του επενδυτικού κλίματος. Και ποιοι ήταν αυτοί που στάθηκαν απέναντι, που πολέμησαν και υπονόμευσαν ακόμη και επενδύσεις δρομολογημένες που ουσιαστικά σημαίνουν παράλληλα και νέες θέσεις εργασίας για την καταπολέμηση της ανεργίας. Είναι αυτοί λοιπόν που αντιστέκονται στην οποιαδήποτε αλλαγή, στην οποιαδήποτε μεταρρύθμιση και καταψηφίζουν ακόμη και τις πλέον αυτονόητες μεταρρυθμίσεις, ακόμη και αυτές που πέτυχαν και οδήγησαν σε κοινωνική ευημερία και πρόοδο οπουδήποτε και αν εφαρμόστηκαν. Αυτοί που υπερασπίζονται το παρελθόν και τις απαρχαιωμένες ιδεολειψίες κρατισμού και ψευδοπροοδευτικότητας που οδήγησαν τον τόπο μας σε ξέρα. Όπου ο λαϊκισμός αντιστρατευόταν τη δημοκρατική πολυφωνία και τα κεκτημένα των λίγων υπερίσχυαν συνήθως του συμφέροντος των πολλών. Και όσοι φώναζαν για κλαδικά αιτήματα, δεν φώναζαν για να ακουστούν τα επιχειρήματά τους, αλλά φώναζαν για να μην ακουστούν τα επιχειρήματα των άλλων. Όπου η λέξη προοδευτικός είχε χάσει εντελώς τη σημασία της. Προοδευτικός όμως είναι αυτός που με πράξεις και αποφασιστικότητα συντελεί στην πρόοδο της χώρας. Γιατί το όφελος για την οικονομία και το κοινωνικό σύνολο είναι η ανάγκη νέων επενδύσεων που θα απελευθερώσουν τις υγιείς και παραγωγικές δυνάμεις της χώρας μας, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις μεγάλες προοπτικές του τόπου μας. Η Ευρώπη άλλωστε έχει γυρίσει σελίδα. Με σταθερά βήματα προοδεύει, ξεπερνά την κρίση. Μαζί της πρέπει να προοδεύσει και η Ελλάδα και αυτές τις δυνατότητες έχει. Σκοπός μου δεν είναι να υπενθυμίσω τα γενεσιουργά αίτια της κρίσης, παρόλο που φαίνεται που ακόμη και σήμερα κάποιοι τα ξεχνούν ή θέλουν να τα ξεχνούν. Σκοπός μου είναι να τονίσω πόσο μακριά έχουμε ήδη φτάσει, αλλά και πόσο εύθραυστη είναι αυτή η επιτυχία αν δεν προστατεύσουμε τους σκόπους και τις θυσίες μας. Γιατί οι πολίτες μέχρι χθες δικαιολογημένα αναρωτιόντουσαν γιατί κανείς
δεν είχε την τόλμη να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη οποιαδήποτε οικονομία για να αναπτυχθεί και να προοδεύσει. Τώρα που αυτό συμβαίνει, είναι η στιγμή να κάνουμε πίσω. Το αντίθετο. Είναι η στιγμή να βαδίσουμε ακόμη ταχύτερα, ακόμη με πιο γρήγορα βήματα, μπροστά για την ανταγωνιστική και εξωστρεφή Ελλάδα, μια Ελλάδα της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της αριστείας. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι, και είναι ξεκάθαρο το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω στο συνέδριο αυτό, ότι με αποφασιστικότητα, με υπευθυνότητα, με διαφάνεια, με τομές και μεταρρυθμίσεις, με αλλαγή νοοτροπίας, με απονεχοποίηση και απελευθέρωση της επιχειρηματικότητας και φυσικά με υγιείς και μακροπρόθεσμες επενδύσεις, θα δώσουμε το δρόμο που χρειάζεται η Ελλάδα για να πετύχει ακόμη περισσότερο. Με πρώτο σύμμαχο και κυρίαρχα ωφελημένο, γιατί έτσι πρέπει να είναι, τον Έλληνα καταναλωτή. Ευχαριστώ πολύ. Υπουργέ, λίγο πριν κάτσε να φωνάξω τον κύριο Γιαννέλο, τον πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας και Εφόρ Ανάπτυξης. Είναι μια βράβευση στην οποία έχετε λάβει λίγο πιο κοντά και για τις φωτογραφίες ελάτε. Έχει φύγει ακριβώς. Είναι το γραμματόσημο το οποίο έχει κάνει χορηγία τα λεπτά. Η φωτογράφη, αυτό γίνεται συνήθως. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Λοιπόν, θα κάτσετε λίγο μαζί μας, Υπουργέ. Θα κάτσετε. Λίγο πριν και τα δύο ερωτήσεις δεχτούμε, αλλά πριν ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις, να φωνάξουμε τον επόμενο του πάνελ, τον κύριο Δημήτρη Μετικάνη, διευθυντή σχεδιασμού και απόδοση παραγωγή τη ΔΕΗ. Κύριε Μετικάνη, το βήμα ανήκει σε εσάς. Ο κύριος Πούπας και όπως μας έχει υποσχεθεί, θα δεχτεί και μία-δύο ερωτήσεις λίγο πριν φύγει. Αλλά αρχή να μας το πει τέκερα. Μας πει δεν και χάσουμε τις ερωτήσεις. Εντάξει, μας το έχει υποσχεθεί, έχει δοθεί. Κύριε Μετικάνη, ο λόγος σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, καλημέρα ή καλησπέρα και από μένα. Αφού ευχαριστήσω τους διοργανωτές του συνεδρίου για την πρόσκληση στη ΔΕΗ να είναι παρούσα στο τόσο σημαντικό και τόσο επίκαιρο τρίτο στρατηγικό συνέδριο με αντικείμενο τις επενδύσεις στην Ελλάδα, θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω στη συνέχεια συνοπτικά ορισμένα στοιχεία από το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ στη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με την παράθεση ορισμένων στοιχείων που αφορούν τα μέσα ηλεκτροπαραγωγής, ουσιαστικά της μονάδας, δηλαδή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Να πούμε το εξής, ότι με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τη δραστηριοποίηση των ανεξάρτητων παραγωγών και την έντονη διείνυση των ΑΠΕ, διαμορφώνεται μια νέα εικόνα στο χαρτοφυλάκιο παραγωγής της χώρας, με σημαντική πλέον την παρουσία των μονάδων φυσικού αερίου και των μονάδων ΑΠΕ, με στοιχεία 31-12-13, οι μονάδες φυσικού αερίου και οι μονάδες ΑΠΕ αποτελούν το 25,2% και το 22% αντίστοιχα της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος της χώρας. Κυρίαρχο ρόλο πάντως στην εικόνα του χαρτοφυλακίου αυτού συνεχίζει να παίζει η συμβατική παραγωγή της ΔΕΗ με ένα χαρτοφυλάκιο 12.800 ΜΒ ή 64,3% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύω για το έτος 2013. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι με τον όρο συμβατική παραγωγή ή συμβατική ηλεκτροπαραγωγή αναφερόμαστε στις μονάδες τις θερμικές, μονάδες δηλαδή φυσικού αερίου, λιμνητικές, μονάδες πετρελαίου και καθώς επίσης στις μεγάλες πετρελαϊκές μονάδες. Τα τελευταία χρόνια το ενεργειακό περιβάλλον της χώρας μεταβάλλεται δραστικά ως αποτέλεσμα της επίδρασης μιας σειράς ενδογενών και εξωγενών παραγόντων. Έτσι, η ταχύτατη διείδυση των ΑΠΕ οδηγεί σε επαναπροσδιορισμό της σύνθεσης και της λειτουργίας της αγοράς, μείωση του μεριδίου της θερμικής παραγωγής, ανάγκες ευελιξίας συμβατικών μονάδων, χρονική μετατόπιση αιχμών φορτίου. Λόγω των αυστηρότερων περιβαλλοντικών απαιτήσεων, προκύπτουν πλέον ανάγκες επενδύσεων σε υψάμενες λιμνητικές μονάδες και υπερχρεώσεις απένταξης παλαιών λιμνητικών μονάδων, ενώ καθίσταται σημαντική παράμετρο κόστους ή δαπάνες για τις εκπομπές CO2, τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Η οικονομική κρίση οδήγησε σε περιορισμό της ζήτησης και κατά συνέπεια και σε μείωση της θερμικής παραγωγής. Παράλληλα, διαπιστώνονται προβλήματα ρευστότητας που επηρεάζουν και τη διασφάλιση χρηματοδότησης των νέων επενδυτικών έργων. Η απελευθέρωση των αγορών σηματοδότησε την παρουσία ανεξάρτητων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και επέτρεψε την εισαγωγή LNG από παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Τέλος, στο νέο ενεργειακό περιβάλλον διαμορφώνονται νέοι κανόνες λειτουργίας της αγοράς και αυτονόητα απαιτείται προσαρμογή στις εξαιρετικές παρεμβάσεις και νομικές υποχρεώσεις. Οι αλλαγές στο ενεργειακό περιβάλλον μπορούν κατά κάποιο τρόπο να προσωποποιηθούν όπως φαίνεται στο διάγραμμα και να δούμε ουσιαστικά τις μεταβολές αυτές με την βάση τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί. Ουσιαστικά η ταχύτατη διείσδυση των άπειρων οδηγεί σε επαναπροσδιορισμό. Γιατί η μείωση της ζήτησης λόγω της οικονομικής κρίσης είναι εμφανή στα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια συνεχής αύξηση της διείσδυσης των άπειρων. Τουλάχιστον μέχρι το 2013 είχαμε σημαντική αύξηση της θερμικής παραγωγής των ανεξάρτητων παραγωγών από φυσικό αέριο. Διαπιστώνεται πτωτική τάση στην παραγωγή από μονάδες φυσικού αέριου της ΔΕΗ. Πρακτικά μηδενίζεται η παραγωγή από μονάδες μαζί στο διασυνδεδεμένο σύστημα τα τελευταία τρία χρόνια και η ετήσια ηλεκτρική παραγωγή κινείται πλέον σε επίπεδα 22-27 τερατοκόνων ανά έτος. Η ΔΕΗ προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της στο υποδιαμόρφωση νέο ενεργειακό περιβάλλον και να εξυπηρετήσει καλύτερα τους πελάτες της, έχει θέσει ως προτεραιότητες τον εξυγχρονισμό των δομών και λειτουργιών της, την ανανέωση του παραγωγικού της δυναμικού και την ενίσχυση των δικτύων μεταφοράς με την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος. Μέσα στη μεγαλύτερη οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα, ο όμιλος της ΔΕΗ έχει μια μοναδική συμβολή στη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω μεγάλων επενδύσεων που υλοποιούνται από την μετρική εταιρεία και τις συγκρατικές της. Παρά τις πρωτοφανείς εξωτερικές οικονομικές αντικσότητες των τελευταίων ετών, όχι μόνο δεν παρεμπορίστηκε ο επενδυτικός σχεδιασμός της, αλλά αντίθετα ολοκληρώνεται ένα τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα. Η στρατηγική παραγωγή της ΔΕΗ στο νέο ενεργειακό περιβάλλον υποστηρίζει τρεις κύριους στόχους: ασφάλεια φωλιασμού, αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα μονάδων, βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς. Ειδικότερα στο διασυνδεδεμένο σύστημα, η στρατηγική αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος μέσα από τέσσερις άξονες δράσεων: κατασκευή νέων θερμικών μονάδων συνολικής ισχύως 1.919 ΜΒ, απόσυρση 2.200 ΜΒ παλαιών και μη αποδοτικών θερμικών μονάδων, επιτάχυνση ολοκλήρωσης δύο νέων υδροελεκτρικών έργων, διερεύνηση της ανάπτυξης αναστρέψιμων αντιδυτικών υδροελεκτρικών έργων, επενδύσεις για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και υφιστάμενων λειτουργικών μονάδων. Το επενδυτικό πρόγραμμα της παραγωγής ό,τι αφορά τις θερμικές μονάδες υλοποιείται σε δύο βήματα. Ολοκλήρωση κατασκευής των μονάδων φυσικού αερίου σε Λιβέρη και Μεγαλόπολη, κατασκευή της νέας λιγνητικής μονάδας στην Τολεμαΐα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο βήμα, η νέα θερμική μονάδα συνδυασμένου τύπου στο Αλιβέρι, ισχύει 417 ΜΒ, έχει ήδη τεθεί σε εμπορική λειτουργία και αποτελεί την πρώτη θερμική μονάδα της επιχείρησης με καύσιμο φυσικό αέριο μετά από 7 χρόνια. Είναι η πλέον σύγχρονη θερμική μονάδα στο σύστημα με τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης. Η νέα θερμική μονάδα συνδυασμένου τύπου Μεγαλόπολη 5 ισχύει 811 ΜΒ. Με καύσιμο φυσικό αέριο, τη οποία η δοκιμαστική λειτουργία θα ξεκινήσει στους προσεκτικούς μήνες σε συνδυασμό με την αύξηση του φυσικού αερίου στο Πελοπόννησο. Το δεύτερο βήμα αφορά την υλοποίηση του σπουδαιότερου και πλέον σύγχρονου ενεργειακού έργου, το οποίο είναι και η μεγαλύτερη επένδυση της χώρας της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η νέα ελληνική μονάδα Τολεμαΐδα 5 ισχύει 760 ΜΒ. Πρόκειται για ένα έργο πνοής για τη Δυτική Μακεδονία, αλλά και για τη χώρα γενικότερα, με συνολικό προϋπολογισμό 1,4 εκατομμυρίων ευρώ, που εξασφαλίζει υψηλές οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις, αξιοποίηση των εμπόριων και τασμάτων λιγνίτη, μείωση της εξάρτησης της χώρας στις εισαγόμενες ενεργειακές πρώτες ύλες και μεγαλύτερη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι μέσα στην πιστωτική ασφυξία και οικονομική κρίση εξασφαλίστηκε για το μεγάλο αυτό έργο ομολογιακό δάνειο ύψους 739 εκατομμυρίων ευρώ με κοινοπραξία ξένων τραπεζών που θα υποστηρίζεται από τον Γερμανικό Οργανισμό Ασφάλισης Εισαγωγικών Πιστώσεων, Oiler Hermes. Το επενδυτικό πρόγραμμα στα ιδιοελεκτρικά έργα περιλαμβάνει τον νέο ιδιοελεκτρικό σταθμό του Ιλαρίωνα, ισχύει 153 ΜΒ, που βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία και αποτελεί το πρώτο μεγάλο ιδιοελεκτρικό έργο μετά από 15 χρόνια. Το ιδιοελεκτρικό έργο της Μεγαλόπολη, της Μεσοχώρας, ισχύει 160 ΜΒ, για το οποίο επιχειρείται επεκλογίζεται από το συνολικό έργο εκτροπής του Αχυλώου και τέλος το ιδιοελεκτρικό έργο στον ποταμό Μετσοβίτικο, ισχύει 29 ΜΒ, έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Το επενδυτικό πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τις θερμικές μονάδες στα μίδια συνδεδεμένα νησιά διακρίνεται σε έργα που απαιτούνται στην Κρήτη, τη Ρόδο και στα λοιπά μίδια συνδεδεμένα νησιά. Η προσθήκη νέας ισχύως στην Κρήτη, καθώς και η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί, συναρτάται άμεσα με την οριστικοποίηση του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της Κρήτης και ειδικότερα το χρονικό προγραμματισμό της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με το περιοδικό σύστημα.
Στη Ρόδο, μετά από μια περίοδο εμπλοκής, έχει δρομολογική επανεκκίνηση του έργου της κατασκευής του νέου θερμικού σταθμού με μηχανές εσωτερικής καύσης ισχύως 115 ΜΒ, ενώ στα υπόλοιπα απομονωμένα ενισχυτικά μικροδίκτυα υλοποιείται σταδιακή ένταξη νέων μικρότερων θερμικών μονάδων συνολικής ισχύως περίπου 160 ΜΒ για την περίοδο 2015-2018. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ειδικότερα στην περιβαλλοντική πολιτική της ΔΕΗ, η οποία στη συμβατική παραγωγή διαμορφώνεται με βάση τρεις άξονες αναφοράς. Προσθήκη νέου παραγωγικού δυναμικού και απόσταση παλιών μονάδων, βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των υφιστάμενων μονάδων, προσαρμογή στις εθνικές υποχρεώσεις για την κλιματική αλλαγή και τέλος εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η υλοποίηση του σχεδιασμού ένταξης νέων μονάδων στο διασυνδεδεμένο σύστημα, δηλαδή τα έργα σε εξέλιξη και η Πτολεμαίδα 5 και το αντίστοιχο των αποσύρσεων, θα διαμορφώσει περί πατέλη δεκαετίας ένα νέο καρποφυλάκιο μονάδο. Με την προσθήκη συνολικής ισχύως 2.261 ΜΒ, ουσιαστικά 1.259 ΜΒ φυσικού αερίου, 660 ΜΒ λιγνητικών και 342 ΜΒ υδροελεκτρικών και την απόσυρση παλαιών και μη αποδοτικών μονάδων συνολικής ισχύως 2.200 ΜΒ, 537 ΜΒ φυσικού αερίου, 750 ΜΒ μαζούτ και 913 ΜΒ λιγνητικών, διαμορφώνεται ένα νέο κρατοφυλάκιο το οποίο με την προσθήκη μονάδων νέας τεχνολογίας θα οδηγήσει σε πιο αποδοτικές και ανταγωνιστικές μονάδες, σε μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, καθώς και σε μείωση υλικών εκπομπών των συμβατικών ρήπων, δηλαδή σωματιδίων, διοξιδίου του θείου και οξιδίων του αζότου. Ένας αριθμός παλαιών λιγνητικών μονάδων θα χρειαστεί ως τα τέλη της δεκαετίας να ενταχθεί σε πρόγραμμα περιβαλλοντικής αναβάθμισης σύμφωνα με τις εναλλακτικές δυνατότητες που προβλέπονται στη νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις βιομηχανικές εκπομπές με στόχο την πλήρη προσαρμογή στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Στους ΑΕΣ Μελίτσες και Μεγαλόπολης Α και Β υπάρχει ανάγκη επεμβάσεων περιορισμένης όμως κλίμακας. Στη μονάδα 5 του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες ανάθεσης των έργων περιβαλλοντικής αναβάθμισης για τη μείωση των οξυδίων του αζότου και στη συνέχεια για τις κατασκευή συστήματος κλίσης αποθείωσης. Στις μονάδες 1 έως 4 του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου σχεδιάζεται η εφαρμογή ξηρής αποθείωσης με εξυλοποιητικού μέσου στους αγωγούς καυσαερίων πριν από τα νέα ηλεκτροστατικά φίλτρα, στη βάση δοκιμών με καταρχήν θετικά αποτελέσματα και έργα μείωσης των οξυδίων του αζότου με εναλλακτική επιλογή αυτή της κλίσης αποθείωσης σε περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής της ξύρης. Σημειώνεται τέλος ό,τι αφορά τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ότι 19 με ηλεκτρική και ηλεκτρική σταθμή έχουν πιστοποιηθεί από ανεξάρτητους φορείς για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και τα πιστοποιητικά αυτά χρησιμοποιούνται ανά έτος. Ας δούμε στη συνέχεια κατηγοριοποιημένα τα ωφέλη του επενδυτικού προγράμματος της ΔΕΗ στη συμβατική παραγωγή. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της παραγωγής της ΔΕΗ μέσα από την ανανέωση του χαρτοφυλακίου των συμβατικών μονάδων παραγωγής. Την αύξηση της μέσης απόδοσης των χαρτοφυλακίων των μονάδων και την αντίστοιχη μείωση της κατανάλωσης των καυσίμων. Τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου και άνθρακα και του συνεπαγόμενου κόστους όπως επίσης και των συμβατικών ρήπων. Περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους της παραγωγής. Ο αναπτυξιακός χαρακτήρας του επενδυτικού προγράμματος με τη συμβολή στην ασφάλεια εφοδιασμού, την αξιοπιστία και την ευστάθεια του συστήματος, μείωση των εισαγωγών καυσίμων και κατά συνέπεια μείωση της εξάρτησης από την θερμοκρασία των χωρών, αύξηση απασχόλησης κατά τη φάση της κατασκευής των έργων αλλά και κατά τη φάση της λειτουργίας τους, συμμετοχή ελληνικών εταιριών, ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και τεχνογνωσίας. Η κοινωνική διάσταση και η συνένεση των τοπικών κοινωνιών μέσα από επενδύσεις οι οποίες είναι εθνικές προς το περιβάλλον, αύξηση της απασχόλησης και ανάπτυξη εταιρεών παροχής υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, παροχή υπηρεσιών στις τοπικές κοινωνίες, υπηρεσίες ίδρυψης και εκπαίδευσης και τέλος συμβολή στη διατήρηση χαμηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τον καταναλωτή. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι διαμορφώνεται πλέον ένα νέο ενεργειακό περιβάλλον με βασικούς μοχλούς αλλαγής τις οικονομικές συνθήκες, τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, καθώς και τις προβλέψεις του νέου ρυθμιστικού νομικού πλαισίου. Στο νέο αυτό περιβάλλον, κυρίαρχο στοιχείο αποτελεί ο νομικός μετασχηματισμός της αγοράς ενέργειας, με την αύξηση της διοίκησης των ΑΠΕ, τον επαναπροσδιορισμό της παρουσίας της συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και την ανάγκη εξορθολογισμού των κανόνων της λειτουργίας της αγοράς. Στο νέο αυτό περιβάλλον, είναι αναγκαίο να δημορφωθούν συνθήκες που θα επιτρέψουν τη διαχείριση των κινδύνων και των αβεβαιωτήτων που σχετίζονται με τις ελόγω εξελίξεις και την γενικότερη δυσμενή οικονομική συγκυρία με κόστος αποδεκτό από την αγορά και διαδικασίες οι οποίες θα διασφαλίζουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το ελληνικό πρόγραμμα της ΔΕΗ στη συμβατική παραγωγή αναμένεται να έχει καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη της εταιρείας και στην επιγειωμένη αναστροφή του οικονομικού κλίματος της χώρας μέσα από την ενδυνάμωση της αποδοτικότητας και την ανταγωνιστικότητα της ΔΕΗ, τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των επενδύσεων σε εθνικό επίπεδο και την κοινωνική διάσταση του συνολικού επενδυτικού προγράμματος. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μελικάνη. Δεν βλέπω να έχει προσέλθει στην αίθουσα ο κύριος Παλογιάννης. Ισχύει, κύριε Υπουργέ, για τις 2-3 ερωτήσεις. Ωραία, άρα περνάμε στον επόμενο ομιλητή, για τον κύριο Γιαρέτη. Κύριε Γιαρέτη, ελάτε στο βήμα. Ο κύριος Γιαρέτης είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ανεξάρτητου Διαχείρισης Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Φορτώνεται και η παρουσίαση από την βλέπω εδώ. Και πάμε να ξεκινήσουμε την παρουσίαση και την ομιλία σας. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, αποτελεί ξεχωριστή τιμή για μένα η παρουσία μου σήμερα εδώ στο 3ο Στρατηγικό Συνέδριο με θέμα επενδύσεις στην Ελλάδα και αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Βρίσκομαι εδώ σήμερα γιατί η δραστηριότητα του ΑΔΜΙΕ είναι απολύτως συνυφασμένη με την ανάκαμψη και την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Ο ΑΔΜΙΕ βρίσκεται ήδη στο 3ο έτος λειτουργίας του ως ανεξάρτητος διαχειριστής και παρά τη σύντομη περίοδο που έχει διανύσει, οραματίζεται την ανάπτυξη του ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με γνώμονα την ασφάλεια για τα επόμενα χρόνια και το όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Στις δύσκολες εποχές που διαλύουμε, η εταιρεία βιώνει σημαντικές προκλήσεις σε όλα τα πεδία των δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων της ΑΔΜΙΕ, έτσι όπως προκύπτουν από τον Ενεργειακό Νόμο 4001 του 2011. Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του συστήματος σε όλη τη χώρα, μέσα από το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης. Στην υποστήριξη των στόχων που έχει θέσει η πολιτεία για καθαρή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, στην ασφαλή λειτουργία, συντήρηση και εξυγχρονισμό του εξοπλισμού που διαθέτουμε, στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στην προώθηση των εθνικών στόχων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και την ουσιαστική παρουσία του ΑΔΜΙΕ σε διεθνείς φορείς και οργανισμούς. Ο συνδυασμός των μεγάλων αλλαγών που βιώνουμε στο σύνολο του ενεργειακού τομέα δημιουργεί στην περίπτωση Ελλάδας νέες δυνατότητες και μεγάλες προοπτικές. Μέσα από τις αλλαγές που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ξεφεύγει από τα σύνορα της χώρας και γίνεται ευρωπαϊκή. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ενιαία αγορά ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με κύρια επιδίωξη, αφενός την αύξηση του ανταγωνισμού και αφετέρου τη βελτίωση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του εφοδιασμού των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΑΔΜΙΕ είναι παρόν, με κυρίαρχο και ουσιαστικό ρόλο στη θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου συνόλου οδηγιών και κανονισμών που θα συνθέσουν το target model. Θα συγκλίνουμε στον ευρωπαϊκό στόχο. Ο ΑΔΜΙΕ δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τις προκλήσεις του αύριο, στις οποίες ανταποκρίνεται ήδη από σήμερα. Κυρίες και κύριοι, αυτό που έχει ανάγκη η οικονομία και η κοινωνία μας είναι επενδύσεις. Επενδύσεις με ανταποδοτικότητα που θα εξυγχρονίσουν το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, θα συνεισφέρουν στον εξορθολογισμό και μείωση των δαπανών και θα τροφοδοτούν την πραγματική οικονομία. Δηλώνουμε λοιπόν παρόντες στον
αναπτυξιακό σχεδιασμό της Ελλάδας και δεν πρόκειται απλώς για λόγια. Αξίζει να αναφέρω πως από 60 εκατομμύρια ετησίως κατά το παρελθόν, οι επενδύσεις μας εκτοξεύονται στα 130 εκατομμύρια ετησίως για το 2014, στα 185 εκατομμύρια το 2015, στα 230 εκατομμύρια το 2016, στα 340 εκατομμύρια το 2017 και αναμένεται συνολικά να φτάσουν στα 2,5 δις στην επόμενη δεκαετία. Μιλάμε για 2,5 δις επενδύσεις του ΑΔΜΙΕ. Προσφάτως περιγράψαν οι συμβάσεις της πρώτης φάσης από τις 3 συνολικά για την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων. Αναφέρθηκε προηγουμένως ο Υπουργός πόσο σημαντικό είναι για τη χώρα αυτό το έργο. Ήταν ένα έργο τερματωμένο για πολλά χρόνια, σχεδόν 20. Αυτό το έργο ξεκινά και ανοίγει νέες προοπτικές για την ολοκληρωμένη ηλεκτρική διασύνδεση της χώρας με παράλληλες προεκτάσεις στην οικονομία και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Σε αυτή λοιπόν την πρώτη φάση υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει τη διασύνδεση της Σύρου, της Μυκόνου, της Πάρου και της Τίνου. Με το Λαύριο που είναι ο σταθμός που θα συνδεθεί με το υπηρετικό σύστημα. Στα νησιά αυτά σήμερα λειτουργούν αυτόνομοι πετρελαϊκοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση του έργου και μετά από τη φάση των δοκιμών θα τεθούν σε συμφωνία με τη ΔΕΗ σε καθεστώς ψυχής εφεδρείας. Υπολογίζεται πως η οικονομική επιβάρυνση που προκαλείται από τη λειτουργία αυτών των αυτόνομων σταθμών παραγωγής ανέρχεται περίπου στα 100 εκατομμύρια ετησίως. Κόστος που επιβαρύνονται οι καταναλωτές μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, μέσα από τα οίκο της υπηρεσίας κοινής ωφέλειας. Αν αναλογιστεί κανείς ότι το κόστος κατασκευής της συγκεκριμένης διασύνδεσης ανέρχεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ, προκύπτει ότι η απόσβεση θα πραγματοποιηθεί μόλις σε 2,5 χρόνια. Είναι ξεκάθαρο πως η συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος ηλεκτροδότησης των νησιών θα δημιουργήσει πλεόνασμα πόρων για την ελληνική οικονομία. Αυτή ακριβώς οι πόροι που μπορούν να κατευθυνθούν σε νέες επενδύσεις δημιουργώντας συνθήκες ανάπτυξης και κυρίως το απόλυτο ζητούμενο σήμερα νέες θέσεις εργασίας. Μολονότι η οικονομία βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, ο ΑΔΜΙΕ αποδεικνύει το διτό ρόλο που επιτελεί. Αφενός μεν προωθεί τις μεγάλες ενεργειακές διασυνδέσεις με στόχο την ασφάλεια και την αδιάλειπτη τροφοδοσία της χώρας και αφετέρου συμβάλλει στην ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους για τους Έλληνες καταναλωτές. Προς αυτή την κατεύθυνση, όθηση στις προγραμματισμένες επενδύσεις μας δίνει η προμηνώς υπογραφή συμφωνίας δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για 130 εκατομμύρια με σκοπό τη χρηματοδότηση νέων υποδομών που αναβαθμίζουν το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κατατάσσοντας παράλληλα τον ΑΔΜΙΕ στη θέση του οδηγού στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Εντάσσουμε στο δεκαετές επενδυσιακό μας σχέδιο, το οποίο υποβάλλουμε κάθε χρόνο στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και αποτελεί τον οδικό μας χάρτη, έργα μεγαλόπνοα
όπως είπα προηγουμένως, συνολικού ύψους 2,5 δις ευρώ. Στα έργα αυτά, μεγάλο και πρωταρχικό ρόλο παίζει η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την υπηρετική Ελλάδα. Μια επένδυση που θα αγγίξει το 1 δις ευρώ. Η φάση της κατασκευής αναμένεται να ξεκινήσει το 2016 και προγραμματίζεται να έχει τελειώσει μέχρι το 2021. Η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων, η δεύτερη και η τρίτη φάση, ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ, οι γραμμές μεταφοράς των 400 κιλοβόλτ από το ΚΙΤ Μεγαλόπολης προς το ΚΙΤ Πάτρας και το ΚΙΤ Κορίνθου ύψους 380 εκατομμυρίων ευρώ, που θα δώσουν το διάβλο, το διάδρομο για τη νέα μονάδα που χτίζει, που ολοκλήρωσε η ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη. Η κατασκευή του Kit Roof και η υπογειοποίηση της γραμμής μεταφοράς των 400 kV από το Kit Roof μέχρι το Kit Κουμουνδού ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα δεν έχει άλλη επιλογή από το να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη Μεσόγειο μέσα από τους ενεργειακούς διαδρόμους, εκμεταλλευόμενοι την κομβική γεωγραφική της θέση. Σε αυτό το πλαίσιο, ρόλο κλειδί έχουν οι ηλεκτρικές διασυνοριακές διασυνδέσεις με γείτονες χώρες. Στις ήδη υπάρχουσες διασυνδέσεις με την Ιταλία, τη Βουλγαρία, τη Φύρο, την Τουρκία, την Αλβανία, έρχεται να προσθεθεί και η υποβρύχια διασύνδεση με την Κύπρο και το Ισραήλ μέσα από τον Euroasia Interconnector. Το συγκεκριμένο project που αφορά τη διασύνδεση της Ασίας με την Ευρώπη αποτελεί από μόνο του ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ενεργειακή στρατηγική της χώρας και γι' αυτό το λόγο έχει ενταχθεί και στα έργα κοινού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα λεγόμενα PCIs. Με την ολοκλήρωση του Euroasia Interconnector τα ωφέλη για την Ελλάδα είναι ξεκάθαρα. Καθιστά την Ελλάδα ισχυρό ενεργειακό κόμβο της Ευρώπης. Τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κρήτης και της Κύπρου. Δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης του αιωλικού δυναμικού της Κρήτης. Η Ελλάδα αποκτά ισχυρή επιχειρησιακή δυνατότητα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, στα έργα κοινού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ενταχθεί και η εγκατάσταση δεύτερης διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Σήμερα, μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχών προκλήσεων και ανακατατάξεων στην νοτιοανατολική Ευρώπη, τέτοια έργα μοιάζουν πιο επίκαιρα από ποτέ. Κυρίες και κύριοι συνεδροί, μέσα σε περιόδους πολυετούς ύφεσης, ο ΑΔΜΙΕ δείχνει τον δρόμο. Υλοποιώντας το φιλόδοξο επενδυτικό μας πρόγραμμα, το οποίο θα συνδέσει τις Κυκλάδες και την Κρήτη με την υπηρετική χώρα, τα ωφέλη που θα προκύψουν προβλέπεται να ξεπεράσουν κάθε προσδοκία. Καθώς, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως από τον Υπουργό, οι ελαφρύνσεις από την επιβάρυνση των καταναλωτών με οίκο που σήμερα αγγίζει συνολικά τα 800 εκατομμύρια ετησίως. Η χώρα καλείται να αφήσει οριστικά πίσω την περιπέτεια που πέρασε, η αναδιάρθρωση και εξυγίανση της αγοράς ενέργειας, αλλά και ο σχεδιασμός της κατάλληλης ενεργειακής πολιτικής είναι εκ των ουκάν. Η απολύτως απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση και ο ΑΔΜΙΕ καλείται να πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις αυτές. Σε αυτό το νέο καθεστώς, ο ΑΔΜΙΕ δεν μπορεί παρά να συνεχίσει να παίζει κομβικό ρόλο και να ηγιάται
την ασφαλή και αδιάλειπτη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα και για όλους τους καταναλωτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Είναι η ώρα που μισούμε, επειδή δεν βλέπω τον κύριο Παλαιογιάννη από τη ΔΕΠΑ, λόγω αντιγρυμμένων υποχρεώσεων, δεν έχει καταφέρει να έρθει μέχρι κοντά μας. Έχει τελειώσει αυτή η ενότητα και αυτή η ενότητα τελειώνει με δύο ερωτήσεις που είπαμε προς τον Υπουργό. Καλωσορίζουμε και τον κύριο Σαθάκη από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη ενότητα, τον πολυμερικό σας, η ομιλία θα είναι δική σας. Αλλά να ξεκινήσουμε με τον Υπουργό και ως υποδεσπότης θα είμαστε λίγο αγενείς. Μου επιτρέψετε να κάνω την πρώτη ερώτηση, η οποία έχει να κάνει με το εξής. Έχει να κάνει με τα χρονοδιαγράμματα, κύριε Υπουργέ. Και έχει να κάνει με το χρονοδιάγραμμα της αποκρατικοποίησης, περαιτέρω μάλλον της πώλησης της μικρής ΔΕΗ. Έχει να κάνει με την πώληση του 17% της κανονικής ΔΕΗ, της μικρής ΔΕΗ. Έχει να κάνει με την αποκρατικοποίηση του ΑΔΝΙΕ. Θέλω να μας πείτε γιατί όλα αυτά τα χρονοδιαγράμματα έχουν πάει πιο πίσω. Μήπως αυτά τα οποία μας είπατε στην ομιλία σας, η πολιτική σκηνή τα προωθεί προς τα πίσω, μήπως η κυβέρνηση φοβάται να ανοίξει τέτοιου είδους ζητήματα αυτή την τουλάχιστον περίοδο. Όχι, δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στο πρόγραμμα και στις κινήσεις της κυβέρνησης. Άλλωστε είναι ένα πρόγραμμα αποκρατικοποίησης στον χώρο της ενέργειας και ειδικά στον ηλεκτρισμό, το οποίο είναι, όπως φαντάζομαι το ξέρετε όλοι, εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ειδικά όταν μπαίνουμε στη φάση της υλοποίησης, τότε παρουσιάζονται και διάφορες διαδικαστικές, θα έλεγα, λειτουργίες που χρειάζονται αποφάσεις από τις Βρυξέλλες, που δημιουργούν κάποιες τέτοιες καθυστερήσεις. Ούτως ή άλλως, το πρόγραμμα ήταν σαν πρώτο βήμα αποκρατικοποίησης ο ΑΔΝΙΕ, δεύτερο βήμα η μικρή ΔΕΗ και τρίτο βήμα το 17%. Τα νομοσχέδια, όπως ξέρετε, έχουν περάσει από την Βουλή, έχουν εγκριθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η διαδικασία ακολουθείται του ΑΔΝΙΕ, θα έλεγα, σχεδόν κανονικά από πλευράς χρονοδιαγράμματος. Η διαφοροποίηση είναι περίπου, θα έλεγα, ενός μηνός διαφορά σε σχέση με το αρχικό, κάτι το οποίο η DG Energy το έχει υπόψη της και εγκρίνει. Και αυτό συνεχίζεται κανονικά και με στόχο ολοκλήρωσης το τέλος του 2014. Όσον αφορά τη μικρή ΔΕΗ, η μικρή ΔΕΗ έχει άλλο χρονοδιάγραμμα, διότι πρώτα απ' όλα θα έπρεπε και πρέπει να γίνει το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει ο ειδικός ενεργειακός σύμβουλος που θα κάνει τη μελέτη του διαχωρισμού δημιουργίας της μικρής ΔΕΗ, το οποίο είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Ούτως ή άλλως το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι για ένα 1,5 χρόνο, με όλες τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα. Δηλαδή, όταν συζητούμε για χρονοδιάγραμμα, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο το χρονοδιάγραμμα μιας διαγωνιστικής διαδικασίας, αλλά ταυτόχρονα και όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας εγκρίνεται από την DG Energy. Και σε αρκετές περιπτώσεις εμπλέκεται και η DGCOM, η Επιτροπή Ανταγωνισμού των Βρυξελών. Το ΔΕ 17% είναι μετά την ολοκλήρωση των δύο αυτών εγχειρημάτων. Δεν πρόκειται να γίνει κάποια κίνηση νωρίτερα, διότι ο στρατηγικός σχεδιασμός της ιδιωτικοποίησης αυτής ήταν να γίνει μεγιστοποίηση της αξίας της ΔΕΗ μέσα από αυτές τις κινήσεις. Δηλαδή, πρώτον και βασικό, ότι και οι δύο, και τα δύο βήματα, ενώ ΑΔΝΙΕ και μικρή ΔΕΗ, τα έσοδα από αυτές τις αποκρατικοποιήσεις πηγαίνουν στο ταμείο της ΔΕΗ.
Ούτως ή άλλως ο ΑΔΜΙΕ ήταν μια ανεξάρτητη εταιρεία, υποχρεωτικά από τον Ευρωπαϊκό Νόμο, απλά μέτοχος ήταν η ΔΕΗ, δεν είχε καμία άλλη και δεν επιτρεπόταν οποιαδήποτε άλλη ανάμειξη. Όσον δε αφορά και τη μικρή ΔΕΗ, ουσιαστικά δημιουργούμε συντεταγμένα ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από παραγωγή μέχρι τελικό καταναλωτή, αντί να αφήσουμε μια ανεξέλεγκτη αγορά, όπως ήταν το αρχικό σχέδιο των Βρυξελών, που πάλι αυτά τα έσοδα από την μικρή ΔΕΗ, αφενός με θα πάνε στο ταμείο της ΔΕΗ, αφετέρου αναγκαστικά δημιουργούν νέες επενδύσεις για την μικρή ΔΕΗ. Με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε στο τρίτο βήμα, που πλέον έχει άλλη οικονομική κατάσταση ΔΕΗ, άλλο ρηπό που θα υπάρξει πλέον μέσα από την, γιατί είναι και η συγμένη εταιρεία όπως ξέρουμε, που αυτό αμέσως δίνει άλλες δυνατότητες και μόνο αν θέλετε να σας δώσω το στίγμα, νομίζω το παρακολουθείτε όλοι, και μόνο με το γεγονός ότι προχωρεί όλη αυτή η διαδικασία, η μετοχή της ΔΕΗ αναβαθμίστηκε, η ίδια η ΔΕΗ αναβαθμίστηκε από τους διεθνείς οίκους, όσο μάλλον η επιτυχής κατάληξη αυτών των εγχειρημάτων, όσο θα βοηθήσει τη ΔΕΗ για τα επενδυτικά της σχέδια και την αναδιοργάνωσή της, η οποία είναι αναγκαία να μπει, για να μπει στον ελεύθερο ανταγωνισμό πλέον, σαν μεγάλος και ισχυρός παίκτης, και όχι μόνο για την Ελλάδα, για την περιοχή των Βαλκανίων. Ευχαριστούμε πολύ για την απάντηση. Κάποια άλλη ερώτηση από το κοινό? Τον κύριο Υπουργό, για τους άλλους συμμετέχοντες στο πάνελ. Δεν βλέπω να σηκώνεται. Στο βάθος που βρίσκεται, ναι, το μικρόφωνο θα σας παράδειγμα. Το όνομα και την ιδιότητά σας, αν θέλετε μόνο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, θα είμαι την ιδιότητα. Ονομάζομαι Παλαγιανίδης, είμαι διευθύνων ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας ΑΕΝΑ στην ηλιακά συστήματα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση όσον αφορά την ενεργοποίηση της εργοδοτικής δίκης που αφορά την αυτοπαραγωγή, τον εκμέτωπο. Κατά καιρούς έχουμε ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει. Θα ήθελα να μας πείτε πότε θα γίνει. Για να ρωτήσω στον Υπουργό, αν κατάλαβα λάθος, έτσι. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη. Κύριε Υπουργέ. Ναι, καλή ερώτηση, ναι, γιατί το έχουμε συζητήσει. Όπως είχα πει και πριν από μερικούς μήνες την άνοιξη, αν θυμάμαι καλά, στη Βουλή, στην Επιτροπή της Βουλής, ότι θα προχωρήσει το Net Metering και θα ισχύσει η αυτοπαραγωγή. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη. Είμαστε στη φάση σύνταξης αυτή τη στιγμή της υπουργικής απόφασης. Με όλες τις λεπτομέρειες, μετά και τη διαβούλευση που φαντάζομαι ότι ξέρετε ότι έγινε, λαμβάνοντας υπόψη και πολλά και αρκετές παρατηρήσεις της αγοράς, ενσωματώθηκαν και το τελικό κείμενο ενώ της υπουργικής απόφασης θα το υπογράψω πιστεύω σε 10 μέρες το αργότερο και θα ισχύσει αμέσως με τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚΟ φυσικά. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν τον Υπουργό για την δεύτερη απάντηση. Κάποια άλλη ερώτηση για τους κυρίους που συμμετέχουν στο πάνελ? Δεν βλέπω να υπάρχει, να τους ευχαριστήσουμε με ένα θερμό χειροκρότημα. Να είστε καλά. Ας ευχαριστήσουμε κι άλλα. Και αμέσως μετά την δεύτερη ενότητα να συνεχίσουμε τον κύριο Κοδάκη.